Γεια σας φίλοι και φίλες Χριστός Ανέστη Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκατοστή εβδομικοστή έκτη εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε κάθε Τρίτη στις 7 χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky Χριστός Ανέστη λέμε όχι χρόνια πολλά το συμπληρώνουμε και απαντούμε αν αναφέρονται σε εμάς αληθώς Ανέστη διότι το τελευταίο διάστημα έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τάση να λέμε χρόνια πολλά έτσι και αορίστω. Δεν είναι έτσι. Γιορτάζουμε την ανάσταση του κυρίου. Μετά από τη μεγάλη εβδομάδα. Και εμεί οι Έλληνε που θεωρούμε το Πάσχα, τη διαδικασία της Μεγάλης Εβδομάδος, αυτή την μεγάλη εσωτερική θρησκευτική μοίηση που οδηγεί στην κάθαρση και στην Ανάσταση, ίσως την πιο σημαντικότερα εορτή του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας γιατί από τα παλαιά χρόνια, όταν ήμασταν υπόδουλοι στους Οθωμανούς, το έθνος πάντοτε ολοκλήρωνε την ευχή με την παρότρινση και του χρόνου στην πόλη. Κάτι το οποίο το 1921, το Πάσχα πριν από 100 δηλαδή, το 1920, το Πάσχα πριν από 100 περίπου χρόνια, έδειχνε να υλοποιείται. Φίλοι και φίλες, οι μέρε είναι και οι μήνε και οι εβδομάδε που πέρασαν και αυτέ που θα έρθουν πάρα πολύ κρίσιμε. Πάρα πολύ ιδιαίτερε. Πριν όμω μπούμε σε αυτέ, οφείλω να, πούμε, να πω δύο λόγια. Σήμερα είναι 21η Απριλίου. Μια μέρα η οποία είναι αρκετά φορτισμένη στην συνείδηση και στη μνήμη των Ελλήνων. Λόγω του πραξικοπήματο τη 21η Απριλίου. Όμω, σαν σήμερα, πριν από 2.773 έτη ιδρύθηκε η Ρώμη. Προσέξτε, 21η Απριλίου είναι και το γενέθλιο της Ρώμης. Επίσης, όπως μου λέει και ο φίλος μου ο Αγισίλαος, ε, σήμερα έχει και γενέθλια και η βασίλισσα της Αγγλίας, η Ελισάβετ. Αναφέρθηκα στο θέμα της 21 Απριλίου, διότι, όπως γνωρίζετε, το 1974, με το γεγονός της Μεταπολιτεύσεω ξεκίνησε ένα κύκλο, ο οποίο ακόμα δεν έχει κλείσει. Φοβούμαι λοιπόν ότι ο, κλ... ο κύκλο αυτό τη μεταπολιτεύσεω θα ολοκληρωθεί με το αίτιο το οποίο την δημιούργησε, δηλαδή ποιο? την τουρκική επιθετικότητα. Η μεταπολίτευση είναι άρρηκτο συνδεδεμένη με την τουρκική επιθετικότητα, προκλητικότητα και την πολεμική επιχείρηση καταλήψεω τη Κύπρου που ξεκίνησε επί δικτατορία και ολοκληρώθηκε τι πρώτε ημέρε, τι πρώτε εβδομάδε τη νεαρά παλινοστήσεω τη δημοκρατία στη χώρα μα. Άρα αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να γνωρίζουμε, που πρέπει να αφομοιώσουμε, που πρέπει να επεξεργαστούμε και να δούμε πώς τα γεγονότα τα εξωτερικά επηρεάζουν τα εσωτερικά. Όμως την παρούσα εκπομπή θέλω να σας πω ότι την αφιερώνω σε έναν από τους μέντορες του ειδικού τύπου της αμυντικής δημοσιογραφίας, στον Μάνο τον Ηλιάδη, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και με προσωπικά με τον τρόπο με τον οποίο έγραφε στον κόσμο του επενδυτού, όσοι οι παλαιότεροι τον θυμάστε, και έδινε μια συγκεκριμένη ξεχωριστή εικόνα για τα τεκτονόμενα κυρίω στην άμυνα και στα ενδότερα της Τουρκίας. Επρόκειτο για έναν δημοσιογράφο εξαίρετο, ο οποίος είχε γράψει και το βιβλίο ΜΙΤ στα άδυτα της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, το οποίο δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, πρέπει να σας πω. Αναζητήστε και, το, και βρείτε το. Τιμή σένεκαν στον εκλειπώντα τον Μάνο τον Ηλιάδη. 16 Απριλίου μας άφησε ο Μάνος, και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι η ευρυτέρα οικογένεια των ειδικών συντακτών, ειδικό τύπο έτσι, στρατιωτικών συντακτών, όντω έγινε φτωχότερα. Αιωνία του η μνήμη. Πάμε λοιπόν και να πούμε το εξή. Όπω βλέπετε, η εικόνα έτσι είναι πολύ χαρακτηριστική. Ένα μοιράζ 2000 παύλα 5. Χρόνια πολλά στο γενέθλιο της 3-3-1 μοίρας παντός καιρού, που έχει το διακριτικό κλίσιος Θησεύς. Ο Θησεύς, ο βασιλεύς των Αθηναίων, ο οποίος ένωσε τις κόμες και δημιούργησε τας Αθήνας. Ε-Αθήνα. Δεν είναι η Αθήνα, είναι Ε-Αθήνα. Είναι, πολλα... είναι πληθυντικό. Άθεν έχει μείνει στους Αγγλοσάξονες και γενικότερο στους, α... στους ανθρώπους που πίθανε σε πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική παράδοση. Τη 18 Απριλίου του 1988, συγκροτήθηκε συγκεκριμένη μοίρα. Μοιράς 2005 παύλα 5, με μηκα Γλίματα Γλήματα αέρος-αέρος και το υποστρατηγικό όπλων ΣΚΑΛΠ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, εδώ λοιπόν εικονίζεται να εξαπολύει μια θερμοβολίδα, θερμοβολίδα και αερόφυλλα είναι τα συστήματα αυτοπροστασίας που διαθέτουν τα μαχητικά αεροσκάφη, προκειμένου να αποφύγουν την κατάρρευση ή να, και να παραπλανήσουν τα εχθρικά αντιεραπορικά όπλα τα οποία εξαπολύονται εναντίον τους. Γίνεται λοιπόν σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία προεξοφλεί αλλαγέ στο διεθνέ σύστημα. Ναι, αυτό που λέμε δεν είναι ψεύδος, είναι πραγματικό της. Η Τουρκία, η νεοοθωμανική Τουρκία, μεσούντος του κορονοϊού, θεωρεί ότι όλη αυτή η διαδικασία Είπαμε, είναι ζωντανή η εκπομπή. Κάποια προβληματάκια θα υπάρξουν, θα τα διορθώσουμε με την πρώτη, πρώτη μα ευκαιρία. Προεξοφλεί λοιπόν ότι το διεθνέ σύστημα δεν θα παραμένει ω έχει. Συνεπώ υπάρχουν ευκαιρίε, εμφανίζονται ευκαιρίε, προκειμένου αυτή η χώρα να μπορέσει να επωφεληθεί και. Το έπρεπε γιατί είναι... πρέπει να φύγει το, το ακουστικό. Έχουμε κάποια θέματα, δεν πειράζει. Λοιπόν. Πρέπει λοιπόν. Θα αφήσουμε κάτω. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι. Ζητώ συγγνώμη, έτσι είπαμε ζωντανή η εκπομπή, είναι, όλα αυτά συμβαίνουν. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε πώ η Τουρκία αναλαμβάνει αυτό το διάστημα να ολοκληρώσει μία αναθεωρητική πολιτική και πώς εμείς στεκόμαστε απέναντί της. Και πώς να σταθείς με ειρηνικό τρόπο και με μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνη. 235 υπερπτήσεις έχουμε καταγράψει από την αρχή του έτους. 235 υπερπτήσεις. Καλά τα ακούτε. Δηλαδή, όταν τα τουρκικά μαχητικά πετούν πάνω από ελληνικά νησιά και πέταξαν πάνω από τη Ρόδο, πέταξαν πάνω από τη Χίο, πέταξαν πάνω από τη Λέσβο, πάνω από τη Σάμο και μιλάμε για μεγάλα νησιά. Αυτό δεν μπορεί να το θεωρήσεις ως μια διπλωματική αυρότητα ούτε είναι λύσει αυτό το οποίο λέγεται από ορισμένου ότι η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα και τα εξάγει. εγώ, εγώ εξ όσων θυμάμαι τον εαυτό μου στον ειδικό τύπο και μπορώ να σα πω ότι είμαι διαπιστευμένο συντάκτη στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη από το 1999 σχεδόν, η Τουρκία έχει το ίδιο πρόβλημα. Άρα αυτό είναι έκφραση πολιτική, αναθεωρητική, την οποία σα ανέφερα προηγουμένω. Με 235 υπερτήσει, η απάντηση είναι αυτή. Η μοίρα θυσία από την 114 πέργα τα μοιράς 2000, παύλα 5. Με τα υποστρατηγικά σκάλπ, ναι, να τα δείχνουμε, να βλέπουμε τα εθνικά, τα, οπ, τα οπλικά μας συστήματα που διαθέτουμε. Να αντιληφανόμαστε πλέον όλοι ότι η χώρα μας έχει μέσα να αντιδράσει. Μπορεί να μην είναι όσα θα θέλαμε ή όσα θα μπορούμε να διαθέσουμε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί θα υπάρξει και ενίσχυση με διαφόρους τρόπους, δεν είναι δράτηση του παρόντος, όταν απαιτηθεί και αν Έχουμε πολλού καλού, φανερού και κρυφού συμμάχου. Θα δείξουμε αυτά που πρέπει και θα πράξουμε τα βέοντα. Όταν όμω έχει να κάνει με μια υπέρπτυση η οποία υπέρτιση είναι όχι προκλητική, είναι στο σημείο το οποίο λε, συγγνώμη, γιατί δεν τον κατέριψα. Το ερώτημα. Και η απάντηση νομίζω είναι εύκολο. Εμεί κρατάμε μια στάση στρατηγική ψυχραιμία. Όμω αυτή η στάση δεν δικαιολογεί την υπέρπτυση. Συνεπώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα μπορούσαν να συμβούν τα εξή. Όταν λοιπόν πετάνε πάνω από τα μεγάλα νησιά, και όχι επειδή πέταξαν πάνω από τα μεγάλα νησιά, επειδή συνεχώ πέτουν πάνω από νησιά και νησίδε οποία... τις οποίες τη την κυριαρχία αμφισβητούν, και με αφορμή τι τελευταίε προκλητικέ υπερτήσει, να βάλουμε και τον Εύρω μέσα, έτσι, και σε χαμηλό ύψο, όχι στα 30.000 πόδια, που να είσαι εκτό εμβελία τον Βεσόρατς, αλλά να είσαι εντός εμβελίας, στα 5.000 πόδια, στα 1.500 πόδια, στα 500 που έχουν γίνει και κάποια τέτοια. Τα παραδείγματα δεν είναι τυχαία, είναι συγκεκριμένα που σας αναφέρω για το ύψος ποδών. Τότε λοιπόν φωνάζεις στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στους ακολούθους αμήνης των χωρών μελών της Συμμαχίας και των φίλων χωρών και τους εξηγείς ότι έχει γίνει και τους λες, κατά την ταπεινή μου πάντοτε άποψη έτσι, ότι αν αυτό συμβεί θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Παραλλήλω στο Υπουργείο των Εξωτερικών φωνάζει και του πρέσβει. Και του λέει, κύριε, κοιτάξτε, το παράκαναν οι απέναντι. Προσπαθούν, θέλουν να πετύχουν κάτι. Προφανώ θέλουν να ελαττώσουν τι αεροπορικέ μονάδε του και ενδεχομένω και τι ναυτικέ. σω να είναι ένα τρόπο οικονομία κλίμακο αυτό. Από εκεί και ύστερα, ο καθένα θα αναλάβει τα τι ευθύνε του. Συγκαλεί την Ατλαντική Συμμαχία. Κρούει τι θύρε. Και του λέει συγγνώμη, αυτό που έγινε και μάλιστα μεσούντο του κορονοϊού, σημαίνει ότι η Τουρκία πραγματικώς επιθυμεί θερμό επεισόδιο. Το επιθυμεί. Μάλιστα. Εάν λοιπόν η Τουρκία πρόκειται να επιθυμεί θερμό επεισόδιο, δεν υπάρχουν μέτρα οικοδομήσεω εμπιστοσύνη. Σταματούν ευθέω. Δεύτερον, ενεργοποιούνται τα συστήματα εγκλωβισμού. Έχουν ξαναενεργοποιηθεί. Ο τελευταίο ΑΓΕΘΑ που θα ενεργοποίησε ήταν ο Ναύαρχο Αποστολάκη. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι τα ενεργοποιούμε απλώ μόνο και μόνο για να περάσουμε μια άποψη, αλλά να καταλάβουν ότι όταν το αεροσκάφο ή το μη επανδρομένο αεροσκάφο καταρριφθεί, αυτό θα πέσει πάνω σε ένα νησί. Και τότε να μα πούν ότι το έριξε ο άνεμο ή το πήρε, ξέρω εγώ, έγινε κάποιο λάθο. Αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη πράξη, προσωπικέ μου εκτιμήσει το τονίζω, οι οποίε να γίνονται, δεν ξέρω μάλιστα αν έχουν συμβεί αντίστοιχε εκεί πέρα. Έτσι, να μην νομίζετε ότι γνωρίζουμε κάτι παραπάνω και δεν σα το αναφέρω. Που πρέπει να γίνει προκειμένου η Τουρκία να καταλάβει ότι πλέον έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή. Η Τουρκία κινείται εντό του περιθεωρίου, το οποίο ορίζεται από την κόκκινη γραμμή. Άρα λοιπόν κάθε ενέργεια που θα συμβεί θα είναι σε βάρο τη. Και η απάντησή μα, γι' αυτό έχω βάλει και το μοιράζ 5 με τα σκάλπ, θα είναι συντριπτική. Έτσι, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή που έχει αρκετά, αρκετά μέτωπα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο εσωτερικό της. Τα αναφέρω λοιπόν όλα αυτά, διότι είναι πράγματι καιρός να καταλάβουμε κάποια πράγματα που υπάρχουν πάρα πολλοί και σε σημαίνοντε θέσει που όχι απλώ τα έχουν κατανοήσει, αλλά δίνουν και το στίγμα του. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Για να εξηγήσουμε αυτό το οποίο λέμε. Ο εικονιζόμενο είναι ο σημερινό σύμβουλο εθνική ασφαλεία, ο αντινάβαρχο ένα από στρατεία, Αλέξανδρο Διακόπουλο. Ο κ. Διακόπουλο, ένα άνθρωπο ο οποίο προέρχεται από τι τάξει του πολεμικού ναυτικού. Μάχημο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Ένα άνθρωπο ο οποίο μάλιστα έχει αριστεύσει και στο Χάρβατ. Ένα άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολλέ ορατέ και αθέατες παραμέτρου των τουρκικών σχέσεων. Υπήρξε λοιπόν κατά την τελευταία φάση στην περιοχή τη. Στην, 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 στην καθημερινή, ένα εξαιρετικό άρθρο. Το οποίο δημοσιεύτηκε στην αρχή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό λοιπόν το άρθρο είναι καταπληκτικό. Γιατί πραγματικά δικαιώνει τον ορισμό του ως Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Ο Ναύροχος δεν μάσησε, όπως λέει ο λαός στα λόγια του. Έγραψε πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε όσους πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει το θέμα της εθνικής ασφαλείας. Εθνική άμυνα, εθνική ασφαλεία. Σταχειολόγησα κάποια κομμάτια και δεν σας τα παρουσιάζω. Ενδέχεται, γράφει, το άρθρο του να το διαβάσετε όλοι, να το αναζητήσετε στην καθημερινή. Ενδέχεται να επικρατήσουν στο διεθνέ σύστημα, εννοείται, τάσει απομονωτισμού. Συνδέστε το με την πρώτη φράση, την πρώτη πρόταση, στην πρώτη εικόνα, ότι η Τουρκία αναμένει αλλαγέ στο, στο διεθνέ περιβάλλον. Ποιε τάσει απομονωτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερικώ και στι Ηνωμένε Πολιτείε, μεταξύ μα. Αυτέ οι τάσει είναι ήδη ορατέ, ήσαν ήδη ορατέ από την... και πρώτο κορονοϊού, αναφορικώ με τι ολοτουρκικέ σχέσει. Πάντοτε οι φίλοι και σύμμαχοι κρατούσαν πολύ πολύ ουδετέρα στάση. Σαν να υπάρχει ήδη απομονωτισμό. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι πολύ συγκεκριμένο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επισημαίνει ο Ναύαρχο προ τιμήν του, η επίκληση του δικαίου, εμεί λέμε το διεθνέ δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο, θα βρίσκει ακόμα μικρότερα ανταπόκριση. Τι σημαίνει αυτό, Πρακτικώ. Σημαίνει, φίλοι και φίλες που με ακούτε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ιδίω εκεί εσεί που είσαστε στο εξωτερικό, ότι τότε συνεχώ επικαλείσαι το διεθνέ δίκαιο, θυμίζει μια ένα, ένα ανήμπορη οντότητα, και το κράτο είναι οντότη, μόνο που δεν είναι ανήμπορο, έτσι, που δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να επικαλείται κανόνες αγράφους της πολιτικής ηθικής και της διπλωματίας που φυσικά καταστρατηγούνται από τον νόμο της ισχύω. Είπαμε σήμερα είναι η επέτειος που ιδρύθηκε η Ρώμη. Ρώμη σημαίνει ισχύ. Θουκυδίδης. Φαντάζομαι αυτό το διάστημα το οποίο είσαστε στο σπίτι θα έχετε την ευκαιρία να ανοίξετε την ιστορία του Θουκιδίδου του Πολεπονισιακού Πολέμου και να τη μελετήσετε. Θαυμασία περίοδος για όσους βρίσκονται εντός της του κλεινώνου άστεω και εντό των οικειών του. Οι μάχε που δώσαμε προειδοποίηση προ το εγγύ μέλλον από το Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία, τον Αντινάβερχο Διακόπουλο, μπορεί να μην είναι οι τελευταίε και οι συνθήκε την επόμενη φορά μπορεί να είναι χειρότερε. Αυτό πάει με το πρώτο. Συνδέεται με το πρώτο. Διότι η απομόνωση οδηγεί, όπω αντιλαμβάνεστε, σε κάποιε άλλου είδου. Επικαιροποιημένε γεωστρατηγικέ. Και μα ενδιαφέρουν. Αν οι ΗΠΑ, Φερρυππίν, θελήσουν να μην ασχοληθούν όσο πρέπει με την Ανατολική Μεσόγειο και να αναθέσουν την επίλυση των προβλημάτων στην καλή θέληση των εμπλεκομένων χωρών, λέω, αυτό με τι υπερπτήσει, με τι παραβιάσει και, και με τον γεωστρατηγικό τραμποκισμό τη Νοοοθωμανική Τουρκία θα οδηγήσει συντόμω σε σύγκρουση. εμείς βαδίζουμε στα αχνάρια τη συγκρούσεω δεν την ατενίζουμε. Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά. Σωστή αναδιοργάνωση. Έχει και προτάσει. Βεβαίω, διότι μια σωστή ανάλυση τη καταστάσεω, αυτά που σα λέω είναι ένα κλάσμα των όσων γράφει ο Ναύαρχο, ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία, στην αρθρογραφία του. Οι προτάσει είναι ένα. Σωστή αναδιοργάνωση. Πρέπει πλέον να αναδιοργανωθούν οι ανώπλε δυνάμει. Επί το βελτίο με βάση την απειλή, γιατί υπάρχει απειλή. Δομή δυνάμεων. Αυτό θα συμπαρασύρει και τη δομή δυνάμεων. Να είμαστε έτοιμοι και για ένα επόμενο, μια ένα επόμενη κίνηση. Οι Ισραηλοί λένε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άνθρωπο, τον Μπεγκίν Σαντάτ Σέντερ, το οποίο λέει, είμαστε, λέει, κατούμε, λέει, αμυντική τακτική, αλλά με επιθετικέ όμω παραμέτρου. Είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε, αλλά κινούμενοι επιθετικώ. Μάλιστα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δέλτα σώμα στρατού στον Εύρο, το οποίο έχει την ισχυρότερη πλαθό, χερσαία πλατφόρμα τη χώρα. Το Λεό Παρτίο Χέλ και τι μηχανοκίνητε και τεθωρακισμένε ταξιαρχίε, οι οποίε φέρουν Λεό Παρτίο Α4 και Λεό 1 με όλε τι εκδόσει του. Αυτό είναι ο χάλιβας της διπλωματίας, τον οποίον εμείς εκτός από τη θαλάσσια, την ναυτική μας ισχύ, έχουμε ξεδιπλώσει και στη Δυτική Θράκη. Αυτή είναι η διπλωματία, η τεθωρακισμένη διπλωματία, που θα πρέπει να την προτάξουμε απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Αγκύρας. Διάρκεια θητείας, ναι, πρέπει να υποθεί. Η θητεία είναι απαραίτητο να αυξηθεί. Τώρα είναι η ευκαιρία. 18 μήνη θητεία. Δεν θέλετε. 14 μήνη υπό προϋποθέσεις. Παρακάτω δεν γίνεται. Από 14 έως 18 μήνες. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στην απειλή. Γιατί η απειλή πλέον έχει απογυμνωθεί από τα διπλωματικά της. Περί τη λίγματα, περί δίθεν, και συζητήσεως. Έχω να πούμε πολλά στην παρούσα εκπομπή. Έξυπνες λύσεις. Έξυπνες λύσεις. Βεβαίω. Έχουμε οπλικά συστήματα και ιδίω στον τομέα του πυροβολικού τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε τα οπλικά συστήματα με κατάλληλε αναβαθμίσει και χωρί να ξοδέψουμε πολλά. Μην τρελαθείτε, ακούτε τη λέξη ξοδεύω και αυτομάτω τρέχετε να κοιτάξετε τα βιβλιάρια. Τα κρατικά βιβλιάρια τα διαχειρίζεται κάθε κυβέρνηση εν ονόματι του ελληνικού έθνους. Το βιβλιάριο εσόδων και εξόδων της ελληνικής δημοκρατίας υπάρχει για να προστατεύεται το ελληνικό έθνος. Η δημοκρατία έχει στόχο να προασπίζεται το έθνος μας το οποίο έρχεται από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πρόκειται περί έθνους και ασφαλείας η οικονομία πάει πιο πίσω, όπως έχουμε καταλάβει. Έξυπνες λύσεις του εξοπλισμούς, Βεβαίω. Αναμένουμε να δούμε τέτοια δείγματα και από ό,τι καταλαβαίνω και θα δώσουμε συγχαρητήρια αυτή τη φορά στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, εκτό από το Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη και το Υπουργείο Εθνική Αμήνη, που ξεκίνησε η συζήτηση για το νέο τυφέκιο μάχη του ελληνικού στρατού, που δεν είναι μόνο του ελληνικού στρατού, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και τα σώματα ασφαλεία μέσα, όπω και την ανάγκη ενό οχήματο γενική χρήσεω, αλλά και ειδικοποιημένων οχημάτων. Αυτό συνδέεται με την αμυντική βιομηχανία και την εξυγίανσή τη και φυσικά. Την ανόρθωσή τη με βάση τι νέε τεχνολογίε. Μη επανδρομένε, παραδείγματο χάρη, πλατφόρμε. Υπάρχει ο καθηγητή, ο κύριο Ουγιάκηνθο, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίο έχει καταπληκτικέ σχεδιάσει που μπορούν κάλλιστα να εξελιχθούν σε πλατφόρμε οι οποίε μπορούν να φέρουν και οπλικά συστήματα. Θα μιλήσουμε και για μη επανδρομένα αεροσκάφη σήμερα. Η εκπομπή σήμερα είναι μεστή. Είναι υπερπλήρη, θα έλεγα. Ο χρόνο δεν έχουμε για να πούμε αυτά που θέλουμε. Και καταλήγει, όχι σε, στο σημείο του συλλογισμού του, του γραφτού συλλογισμού του, manent «Η οικονομική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει». Και σε ένα σημείο της φρασιολογίας, παύλα επιχειρηματολογίας, επικαλείται το γνωστό, αν θέλετε, δόγμα που... Α, όλα ανάγονται στην οικονομία και όποιο την αγνοεί, η απάντηση είναι, είναι η οικονομία ηλίθιε. Λέγοντα ο Ναύαρχο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αντί τη οικονομία είναι η ασφάλεια ηλίθιε. Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση κάποιων είτε γνωστών των προβλημάτων, είτε εκείνων που δεν γνωρίζουν τα προβλήματα. Είσαι γνώστης είναι η ασφάλεια. Δεν είναι η οικονομία. Πού είναι τώρα η οικονομία η οποία λόγω της ασφαλείας βρίσκεται σε πολύ μεγάλη και δύσκολη θέση. Μα όταν δεν έχει ασφάλεια δεν μπορεί να, να αναπτυχθεί τίποτε. Ακόμα και στον ανθρώπινο οργανισμό. Ακόμα και στη φύση. Όλα τα παραδείγματα για ό,τι δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι τα λαμβάνουμε από την φύση. Εξ αντικειμένου. Από το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει νόμος που εφαρμόζεται στο σώμα μας και εμείς θα τον παραβούμε. Ακόμα και σε συλλογικά επίπεδα. Υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας. Το σώμα μας είναι έχει ένα ειδικό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και Εσωτερικής Ασφαλείας. Αυτό πλήττεται από τον κορονοϊό, το οποίο πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Να λάβουμε μέτρα. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε. Εάν θέλουμε πραγματικά ανάπτυξη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ευημερία, έτσι, που είναι ο στόχος του κράτους. Πρέπει να έχουμε να μπορούμε να προστατέψουμε την ασφάλειά μας. Και η ασφάλεια εκτός του κορονοϊού είναι η εθνική μας ασφάλεια. Ετζιάν e. Χοκ, πατριώτης στο Αιγαίο που μας δίνει θαυμάσιες φωτογραφίες. Μία ελληνική πυραβλάκατος η οποία εκτελεί χρέη όπως αντιλαμβάνεστε κανονιοφόρου και μία πυραβλάκατος τα αφικά πακλάσεως 2 του τουρκικού ναυτικού. Να δείτε πόσο κοντά είναι Πόσο κοντά είναι η πραγματικότητα στον τομέα της ασφαλείας. Γιατί αυτά, περιοχή Κασταλόριζο, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα γνωρίζουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στον ε, Ναύαρχο Διακόπουλο, που με τη δική του προσωπική σφραγίδα είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ζητάμε από το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας κάτι άλλο να λέει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η δουλειά του. Συγχαρητήρια και μπράβο του. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Πρέπει όσοι μπορούν να τον ακούν και εκτό των άλλων να λαμβάνουν ακόμα περισσότερο τη μετρητή στα όσα προειδοποιεί. να προειδοποιήσει όλα αυτά. Και επιτέλου να φτιαχτεί το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία. Έτσι. Να στελεχωθεί με το κατάστοιχο, αντίστοιχο και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από επιστήμονε και στρατιωτικού και να έχουμε πλέον ένα Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία το οποίο να εισακούγεται. Αυτό που θα λέει θα είναι νόμο, νόμο, χωρί εισαγωγικά. Τον οποίο να τον τηρεί με ευλαβικότητα η όποια κυβερνητική δομή. Φίλε και φίλε, μεσούντο του κορονοϊού, το πολεμικό ναυτικό ενισχύεται. Και ενισχύθηκε μετά από μια Αμερικανική δωρεά, η οποία έχει δύο κλάδου, τέσσερα σκάφη Ανορθοδόξου Πολέμου, ταχεία μεταφορά. Τα οποία θα ενισχύσουν στου επόμενου μήνε τη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Εξαιρετική δωρεά αυτή. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά σκάφη κατά τη βοήθεια κατά την παρούσα περίοδο, τα Mark 5. Έξι RIB, τα οποία έχουν να κάνουν με και νεότευκτα σκάφη με άκαμπτη γάστρα. Έτσι σημαίνει RIB τα οποία συγκεκριμένα σκάφη θα φτάσουν καινούργια και θα ενισχύσουν τι ειδικέ δυνάμει. Και φυσικά, τελευταία, last but not least, η Δευτέρα από τι πλέον μεγάλε, γιατί υπάρχουν και άλλε πραγματικά εθνικέ προσφορέ, το πλοίο γενική Ηρακλής από τον Όμιλο Λασκαρίδη. Ο Παναγιώτη Λασκαρίδη είναι εθνικό ευεργέτη. Το έχω πει και θα το επαναλαμβάνω. Είμαστε τυχεροί που κατά την παρούσα περίοδο δίνει το παράδειγμα εμπράκτο δύο τέτοια πλοία γενική υποστηρίξεω. Αυτό ακόμα δεν έχει βαφτεί στα χρώματα του πολεμικού ναυτικού. Θα γίνει και αυτό όπω με, με, τον, με τον Άτλα. Και έτσι το πολεμικό ναυτικό θα έχει πλοίο, δύο πλοία γενική υποστηρίξεω χωρί να δώσει ένα ευρώ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. Και έχει κάνει και πολλά 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 περισσότερα. Μπορώ, τολμώ να πω ότι χάρη στη δική του καταλητική παρουσία, χωρίς να ζητήσει τίποτα, αυτό ο άνθρωπο, το πολεμικό ναυτικό νιώθει ασφαλέστερο και νιώθει μάλιστα ότι το πνεύμα του Γεωργίου Αβέροφ είναι ζωντανό. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη μας, διότι είμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία είναι άκρος απαραίτητη η ενίσχυση των ναυτικών μας δυνάμεων τη ναυτική ισχύω μα, του πολεμικού μας του ναυτικού δηλαδή. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, Naval Έλλην, ο συντάκτη του γραφήματο, καταπληκτικό. Να μπείτε στην ιστοσελίδα του, να τον υποστηρίζετε. Εύχομαι πραγματικά να έχει υγεία και τύχη να συνεχίζει να μας δίνει αυτού του είδους τις εικόνες και τις ειδικές ενημερώσεις το πολεμικό ναυτικό το 2020 με τα τέσσερα ΣΑΠ, με το πλοίο και με το δεύτερο πλοίο γενικής υποστηρίξεως και με τον Αβέροφ. Κάτω. Αυτό είναι το ναυτικό μας. Αυτό το ναυτικό όμως είναι εκείνο το οποίο επιχειρεί και θα επιχειρεί εναντίον των Ιωθωμανικών προκλήσεων. Αυτό το ναυτικό θέλει νέε φρεγάτες. Αυτό το ναυτικό θέλει νέε τορπίλε για τα υποβρύχια Type 214. Τύπου Παπα-Νικολή. Αυτό το ναυτικό θέλει κατευθυνόμενα βλήματα. Του τελευταίου τύπου. Θέλει SM2. Βλήματα τα οποία να το επιτρέψουν να, να έχει, να δημιουργήσει, να συγκροτήσει άμυνα περιοχή. Αυτό το ναυτικό είναι η ψυχή μα. Είναι η Ελλάδα μα. Είναι οι γαλάζιε και οι λευκέ λωρίδε τη σημαία μα. Αυτό το ναυτικό, όχι το αγαπάμε, όχι δίνουμε τα πάντα για εκείνο μαζί με την πολεμική αεροπορία, αλλά είναι εκείνο το οποίο θα παραστεί όπω ο στρατιώτη στην ξηρά και το αεροσκάφο στον ουρανό. Αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα δώσει με τη φυσική του παρουσία την απάντηση, προβολή ισχύω λέγεται, σε όποιο σημείο τη επικρατεία μα διακυβεύονται ή απειλούνται τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα ισχύω, που πρέπει να την πολλαπλασιάσουμε, να βρούμε δηλαδή πολλαπλασιαστέ ισχύω. Να δούμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το πολεμικό ναυτικό θα γίνει ισχυρότερο ακόμη. Η σχολή ναυτικών δοκίμων να παράξει και άλλου περισσότερου αξιωματικού και υπαξιωματικού. Να καταλάβουμε όλοι ότι τα πυροβόλα και τα κατευθυνόμενα βλήματα δεν είναι ούτε σπατάλη ούτε πολυτέλεια. Είναι τα δικά μας εμβόλια απέναντι στον νεοθωμανικό ιό. Αυτό βλέπει ο ιός και εξαφανίζεται της νεοοθωμανικής αναθεωρητικής γεωστρατηγικής. Αυτό είναι που πρέπει να πράξουμε. Αυτό είναι ο στόχος τον οποίο εκπληρώνει ο Παναγιώτης Λασκαρίδης με τις δωρεές του, οι άνθρωποι και τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε όλα τα επίπεδα, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι σήμερα και αύριο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ξανά τις προκλήσεις της Αγκύρας. Θα, θα να δώσουν τη δική τους απάντηση στην τουρκική αναθεωρητική πολιτική. του τουρκικού ναυτικού, που στην ενεργεία υπονά, του GHDIG, αναφορικός με μια, ένα νέο βιβλίο, το οποίο ισχυρίζεται διάφορα πράγματα, απόψεις είναι, ο καθένας μπορεί να γράφει, ο άνθρωπος θέλει να πάρει και προαγωγή. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά είναι αναγκαία στην ε, εσωτερή, στον εσωτερικό διάλογο στρατιωτικών και πολιτικών της Τουρκίας. Είναι όμως ε, άξιο αναφοράς να πούμε το εξής. Ο χάτης που βλέπετε είναι ο χάτης ο οποίος δείχνει το Αιγαίο με επέκταση των ναυτικών μιλίων μας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Συμφωνούμε ναι ότι πολύ καιρό έχει μείνει από το 36 10 ναυτικά μίλια είναι αέριος χώρος και 6 ναυτικά μίλια θαλάσσια ύδατα. Ναι, πρέπει να αλλάξει. Συμφωνώ. Η λύση είναι μία. 12 ναυτικά μίλια. Αυτό θα είναι το Αιγαίο. Φυσικά και θα υπάρχουν και διάβλοι για να μπορούν τα πλοία είτε πολεμικά είτε εμπορικά να, να μπορούν να διαπλέουν χωρί πρόβλημα. Άλλωστε, είμαστε χώρα που έχει και φιλελεύθερη νοοτροπία αναφορικό στο εμπόριο. Έτσι, στα θέματα τη αμήνη πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ πιο συντηρητικοί και πολύ πιο συγκεκριμένοι. Άλλωστε, η άμυνα δεν έχει χαρακτηριστικό πολιτικό. Ένα είναι. Αν έχει καλή άμυνα, είσαι παίκτη και το κράτο επιβιώνει. Δεν έχει. Δεν είσαι παίκτη και ετοιμάζεσαι για ακροτηριασμού ή ακόμα και κατάληψη. Και λοιπόν δεν χωρούν ιδεολογίε. Είναι φιλναφήματα. Ο οποίο έχει τη δεύτερη καλύτερη αεροπορία. Έλεγε ο φίλο μου ο Πέραχο, ο Γιώργο Οσκαρλάτο. Ένα από στρατεία τώρα. Το οποίο τον και το χαιρετώ από την, το βήμα τη εκπομπή. Δεν κάνει τίποτα. Απολύτω τίποτα. Είσαι νεκρό. Σε κυλ. Το να έχει το δεύτερο καλύτερο ναυτικό. Ομοίω. Το δεύτερο καλύτερο στρατό. Τι να σε κάνω. Είσαι χαμένο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο, κάποιο, σχήμα το οποίο να μπορεί να, Κάποιο, ο νικητή να σου δείξει τη μεγαλοψυχία του. Δεν ισχύει το βάη βίκτη. Ο έτηση τιμένη. Ο βρένο στου Ρωμαίου. Νικητή αρχηγό των Γαλατών. Όμω, να πούμε το εξή. Είτε ο κ. Γιατζή αναφέρεται στην ανάγκη μειώσεω των ναυτικών μιλίων για επικαιροποίηση τη συνθήκη τη Λοζάνη, αν δεν γίνει αυτό και ιστορίε. Εντάξει, οι Τούρκοι έχουν την άποψή του, τη ρητορική του. Εμεί του λέμε ότι έχουμε ήδη τη λύση. Την επεξεργαζόμαστε. Οι περισσότεροι των συμμάχων μα είναι σύμφωνοι σε κάτι τέτοιο, ότι βλέπουν ότι πραγματικά η Τουρκία, όπω και η Γερμανία, φτάνουν σε επίπεδα ιστορική γεωστρατηγική αλαζονία. Και όλα αυτά κάποια στιγμή θα πληρωθούν. Το 1920 φέτο θυμίζω ότι είναι τα 100 έτη από τη συνθήκη των Σευρών. Έτσι. Και να πούμε το εξή. Γιατί ορισμένοι λένε, Μα η στρατηγική αξία τη Τουρκία. Μπράβο. Η γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας έχει δύο πόδια. Το πρώτο πόδι είναι ανατολικά. Μόνο που η Τουρκία δεν συνορεύει πλέον με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά με τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, τον Αχιτζαβάν, τον, τον φύλακα. Οπότε θα πω το εξή. Συρία, Ιράκ, είναι περιοχέ κατά τι οποίε η Τουρκία διαπιστώνει απειλέ. σα ίσα με αυτέ τι περιοχέ έχει συνταυτιστεί, συμπλέει με την ρωσική γεωστρατηγική. Το δεύτερο κομμάτι, το πιο σημαντικό, είναι ο έλεγχο των στενών. Τα στενά δεν είναι μόνο στο Βόσπορο, αλλά εδώ, στην Καλύπολη, έξω από την Αρχαία Τρία. Και αυτά τα στενά, που τα βλέπουν όλοι και λένε: Μα έχουμε τα στενά. Ναι, τυπικώ κατέχουν τα στενά. Διότι όποιο βγαίνει έξω από τα στενά, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει, δεν μεταφέρεται με έναν τρόπο ταχυδακτολικό εκτό στη μία ή στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, πρέπει να διέλθει μέσω των διεξόδων. Η Ανατολική Δίωδο, ο εμπερευματικο διάβλο, ο, νοτια... ο νότιο νοτια... του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, έχει επ' αυτού αρθρογραφήσει και συγγράψει βιβλία, μελέτε, ο καθηγητή γεωπολιτική και οικονομική γεωγραφία στο Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητή ο Γιάννη Ζωμάζη. Από δεκαετίε κραυγάζει. Γι' αυτό. Όσοι είχαν αυτιά τον άκουσαν. Όσοι δεν έχουν, Έβαλαν τσιμέντο για να μην ακούνε όχι τις φωνές του, τις προειδοποιήσεις του. Ο καθηγητής δεν ανήκει στην κατηγορία του Βίσμαρκ, όπου τρεις καθηγητές μαζεμένοι, η πατρίδα χαμένη. Είναι άλλου είδους καθηγητού. Καθηγητού αναλυτού και μέντορος των πολιτικών ανδρών εκείνων, οι οποίοι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αντιληφθούν, ήδη αντιλαμβάνονται, την κρισιμότητα τη καταστάσεω. Δύο λοιπόν είναι οι έξοδοι. Θα πούμε λοιπόν στου φίλου συμμάχου μα και στου φίλου μα του Ρώσου. Και οι Ρώσοι φίλοι μα είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα με κανένα έθνο, με κανένα, κανένα κράτο. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, οι Ρώσοι έγιναν Ορθόδοξοι από εμά. Άρα είμαστε οι Ινωνίοι του. Οι ανάδοχοι, οι πνευματικοί. Για να βγει λοιπόν έξω από το Αιγείο, πρέπει να περάσει από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Ποιο την ελέγχει? Εμεί. 12 ναυτικά μίλια και αυτομάτω ρουα μάτσα ταρδανέλια. Μα θα μου πείτε η Τουρκία επικαλείται το Κάζος Μπέλη. Σε λίγο η Τουρκία θα επικληθεί, θα, επικαλείται το κάζου Μπέλη για οποιοδήποτε αναφορά η πρόταση αληθής ή πρόταση αληθή ή ψευδή εκ μέρου τη οποιασδήποτε τωρινή ή μελλοντική ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Για παράδειγμα, τι να το κάνει αυτό, άμα δεν μπορεί να καταθέσει συντεταγμένε για υφαλοκρηπίδα. Αυτά πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κινήσεις, κινήσεων στρατηγικών με τους φίλους και συμμάχους, τους πραγματικούς ή τους οψίμους κατά την παρούσα χρονική συγκυρία. Το παραδεχόμαστε και αυτό. Του κλειδώνουμε. Τα στενά των Δαδανιλίων δεν έχουν καμία αξία. Γι' αυτό και οι Τούρκοι αναγνωρίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι εδώ. Και η θηρα έτσι. Έρχονται εδώ και δημιουργούν προβλήματα. Σε αυτήν εδώ την περιοχή. Όπου προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Κάθε ένα Τούρκο αναλυτή, καθηγητή, πολιτικό κλπ. Ο οποίο θέτει συνεχώ θέματα νήσων και τριών ναυτικών μιλίων. Έτσι το ξέρει διότι από αυτό ακριβώς θα κρυθεί ο στραγγαλισμός των στενών των Δαρδανελίων. Έτσι. Ελίσποντος. Φρίξος και Έλλη. Η Έλλη, η αδερφή του Φρίξου που έπεσε εδώ, το χρυσό Μαλοδέρος. Είναι σημαντικό αυτό. Πνίγηκε εδώ και ονομάστηκε η περιοχή Ελίσποντος. Και η μυθολογία έχει την αξία τη, αν το ψάξετε. Και το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Αυτή είναι η θάλασσα των Ελλήνων. Αυτή η θάλασσα είναι η δική μα. Βεβαίω, η κυριαρχία μα. Ω κυρίαρχο είδο, οι Έλληνε άνθρωποι ελέγχουν την περιοχή. Και ω τέτοια θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Η Τουρκία ήδη έχει κάνει βήματα σε βάρο μα και σε βάρο κυριαρχική μα ε, ικανότητα. Αλλά η αποτροπή που διαθέτουμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε τώρα που είναι σε αυτά τα επίπεδα, τα υψηλά, για να προχωρήσουμε σε αυτέ ακριβώ τι κινήσει και προετοιμαζόμενοι σαφώ και ασφαλώ για το επόμενο επίπεδο. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, Μάλιστα. Οι φίλοι μα οι Τούρκοι, πρέπει να ξέρετε, έχουν θέματα. Έχουν προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Μόνοι του τα δημιούργησαν. Στη Συρία τα δημιούργησαν τα προβλήματα αυτά. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο defensepoint.gr αλλά και στον Ινφογνώμονα όπου μπορείτε να δείτε, όχι τώρα, εδώ και υπάρχει μια σταθερή ακολουθία προειδοποιητική ότι αυτό το οποίο έλεγαν για την περιοχή του Ιντλίμπ συγκεκριμένα έρχεται. Τι έρχεται λοιπόν. Οι τσιχαντιστές έχουν συγκρατήσει, συγκροτήσει εκεί δικό τους κράτος. Είναι μια κρατική οντότηση η οποία που δίνει λόγο στο Θεό. Μάλιστα. Και έρχεται λοιπόν η Τουρκία και του λέει ότι η δική σα περιοχή, με όλα αυτά τα οποία έχετε χτίσει, με αίμα σφάζοντα όσου διαφωνούσαν, του χριστιανού, έχοντα εξοντώσει όποιο δεν είναι του, του δικού σα δόγματο, του σουνητικού, του ουαχαμπιστικού ή όποιο άλλο θέλετε. Σα αλαφατή, σα αλαφατική σου εμπνεύσεω, σα εμπνεύσεω, με συγχωρείτε. Έχουμε και εγώ να σας επιβάλλω το δικό μου στάτου κουβό. Και ποιον, μαζί με τον Ρώσο στο 1 που κάνουν κοινέ περιπολίε. Και έρχονται λοιπόν οι τζιχαντιστέ και λένε: Έχει έρθει η ώρα να αναμετρηθούμε. Και αυτό το λένε, βεβαίω. Αυτό που βλέπετε είναι κομμάτι ενό βίντεο. Είναι από αρθ, το άρθρο στο Defense Point με πηγή το κοσμοστάτο. Εδώ βλέπετε τουρκικά θωρακισμένα οχήματα. Εδώ τουρκού στρατιώτε. Και εδώ τουρκού στρατιώτε. Και εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα τζιχαντιστή. Ο, ο οποίο δεν λέει. Του απειλεί. Λοιπόν, σέξτε, Απειλεί ότι θα σπάρτε τα κεφάλια. Και απειλεί αυτά που θα γίνουν, προειδοποιεί δηλαδή και απειλεί, με του Τούρκου στρατιώτε πίσω του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι προσβολή. Αλλά είναι και προειδοποίηση αυτών που έρχονται. Αν οι τζιχαντιστέ αποφασίσουν, που έχουν ήδη αποφασίσει, να μην δεχθούν τη συμφωνία μεταξύ Τουρκία, Ρωσία, Συρία, Ιράν κλπ. για την περιοχή του Ιτλίμπ. Του πρώτου του οποίου θα προσβάλλουν θα είναι οι Τούρκοι. Μα δεν είναι οι μουσουλμάνοι και οι Τούρκοι. Βεβαίω. Αυτοί όμω έχουν άλλο νόμο. Θεωρούν ότι οι Τούρκοι, αυτοί οι Τούρκοι συγκεκριμένοι, παρότι ήταν οι ευεργέτε του, για αυτό δεν έχουν καμία αξία γιατί την φανετικοί, Όπω είχαν οι Σαούντ στα χρόνια που αναγκάστηκε ο Σουλτάνο να αποστείλει τον Ιμπραήμ Πασά για να καταστήλει την εξέγηση των Οαχαμπιστών που είχε ω αποτέλεσμα την ισοπαίδωση τη Ντέρνα τη πρωτεύουσά του. Εκεί που είναι δίπλα στο σημερινό Ριάντ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε λίγο, εκτό από τα φέρετρα λόγω του κορονοϊού, τα οποία είναι πάρα πολλά στην Τουρκία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζικά φέρετρα από τη δράση των τζιχαντιστών. Διότι ακόμα και αν δράσουν με συγκεκριμένο τρόπο ουσιαστικά προληπτικός, οι απώλειες που θα υποστούν θα είναι τεράστιες. Και εκτός των άλλων, αυτή η αντίδραση θα έχει μια κυματοειδή μορφή η οποία θα μεταφερθεί σε όλες εκείνες τις ομάδες που δεν ελέγχονται πλέον, απλώς μισθοδοτούνται και εργαλειοποιούνται, οπλοποιούνται όπως λέμε, είναι ο νέος ο νεολογισμός και δρούν παρήματος χάρη στη Λιβύη. Τέτοια αποτελέσματα θα είναι συντριπτικά, αρκεί να υπάρξει μια σπίθα. Μια απλή σπίθα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι στη Λιβύη με μεγιστοποιείται η τουρκική εμπλοκή. Ήμουν από εκείνου που σα είχα προειδοποιήσει ότι ο Χάφταρ δεν είναι ο απόλυτο κυρίαρχο. Προσπαθεί να γίνει. Όμω, όπω βλέπετε το τελευταίο διάστημα, ολόκληρη η βορειοδυτική ακτή ενοποιήθηκε. Επειδή οι τουρκικέ ναυτικέ μονάδε, 5, 6, 7 πλοία, που γνωρίζει και υποβρύχια, πραγματοποιώντα ναυτικό βομβαρδισμό, Προσέβαλαν τι δυνάμει του Χάφταρ και τι ανάγκασαν να επιστοχωρήσουν. Και μάλιστα γίνεται μια μεγάλη μάχη για την κατοχή μια κεντρική εδώ αεροπορική βάσεω, για την οποία εξηγεί η επόμενη διαφάνεια. Τι λέγουμε λοιπόν τόσο καιρό. Η Τουρκία, η οποία πραγματοποιεί 235 υπερπτήσει από την αρχή του έτου, είναι εκείνη η οποία μα αμφισβητεί του πάντε και τα πάντα σε επίπεδο κυριαρχία σε εμά και στην Κύπρο, είναι εκείνη η οποία πλέον έχει παίξει το πιο μεγάλο στο ίστατο χαρτί. Στο γεωπολιτικό παίγνιο, το γεωστρατηγικό παίγνιο τη Λιβύη. Γιατί εδώ πλέον στη Λιβύη, το πορτοκαλί, βλέπετε, είναι σημερινό ο χάρτη απογευματινό, τη αντεπιθέσεω των δυνάμεων του Χάφταρ, με στόχο να σπάσουν τα ερίσματα. Βέβαια, η Τινησία έχει ταχθεί πλέον υπέρ τη νομίμου κυβερνήσεω που υποστηρίζει ο Ερδογάν τη Λιβύη και θα έχουμε και από εκεί μια εμπλοκή. Εμεί δεν δικαιούμαστε να είμαστε εκτό πραγματικότητα, διακυβεύονται και τα δικά μα συμφέροντα στην περιοχή εμέσω πλην σαφώ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Έχει πλέον έρθει η ώρα, η ώρα, περί ενεργού, ενεργοτέρα, εμπλοκή τρίτων χωρών. Σαουδική Αραβία. Αίγυπτο κυρίω. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και το Ισραήλ. Γιατί, γιατί πριν από μερικέ, μερικά 24 ώρα, συνέβη το εξή. Εδώ βλέπετε ένα σημείο το οποίο αποδεικνύει αυτό ο χάρτη, έτσι από την κρίνηση των αεροσκαφών, είναι από ένα ιταλικό site, έτσι. Ένα C-130 τη τουρκική πολεμική αεροπορία, το οποίο ανήκε σε ένα κομμάτι το οποίο συμμετείχαν τρία τουλάχιστον υπτάμενα τάνκερ ΚΑΠΑΣΥΜΑ 135 r Ένα ΑΣΕΠΕ, ένα αεροσκάφο εγκαίρου προειδοποίηση και ελέγχου ε7 ΤΑΦ τη τουρκική αεροπορία. 10 τουλάχιστον F16 CD μαχητικά, Block 40, Block 50. Τα οποία τι έκαναν. Όλα αυτά ήρθαν από διάφορε βάσει. Απογειώθηκαν. Από το Εικόνιο, από το. Ε, από τον Τιγιάρμπακυρ, από την περιοχή επίση του Ιντσερλίκ και από αλλού, όπω φαίνεται. Και χρησιμοποιώντα το φύρα Αθηνών. Το τονίζω. Το φύρα Αθηνών. Δεν ασκούμε κυριαρχία, αλλά έλεγχο έφτασαν μέχρι τα δυτικά, τη δυτική Λιβύη. Μάλιστα. Προβολή ισχυρό. Προετοιμασία για κάτι άλλο. Είναι η πρώτη φορά που η τουρκική αεροπορία μα συνείδησε τόσο μαζί σε μια τόσο μεγάλη μαζικότητα. Θα δούμε. Θα δείξει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι το Ισραήλ πώς είδε αυτή την κίνηση. Σα διαβεβαιώ, όχι με τόσο καλό μάτι. Η Αίγυπτος Μήπω είναι πρόκριμα για μια ξαφνική επιχείρηση όπου θα δούμε ρήψει Τούρκοδανεξοπιστών στην περιοχή τη Λιβύη. Θα δούμε, για παράδειγμα, ενεργοτέρα συμμετοχή των τη τουρκική πολεμική αεροπορία. Ειδικέ επιχειρήσει, αφ... γκρίζε, αθέατε, τι οποίε θα τι μάθουμε αργότερα. Εγώ θεωρώ ότι ήδη εκτελούνται. Και το αναφέρω, γιατί εμεί δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτήν ακριβώ την τουρκική. Προκλητική γεωστρατηγική προβολή ισχύω, χωρί απάντηση. Θα μπορούσαν κάλλιστα να σηκωθούν ελληνικά μαχητικά και να πάνε και να δουν τι είναι αυτό. Θα μπορούσαμε επίση να, κατα... να το καταλάβουμε, έχει έρθει ο καιρό που η Κρήτη θα πρέπει να αποκτήσει μια δική τη ιδιαίτερα διοίκηση. Η οποία διοίκηση θα πρέπει να έχει και ισχυρέ αντιαραπορικέ μοίρε, μονάδε, με τι οποίε και ραντάρ φυσικά αισθητήρε, τα οποία να έχουν πλήρη εικόνα της περιοχής όταν θα μπει το ανατολού στη διαδικασία τα χρόνια που θα έρθουν από φέτος και του χρόνου θα έχουμε και άλλη παράμετρο και τότε πάλι κάποιοι από έξιμον θα, θα νιώθουν ε, ότι έχουν εκπλαγεί και ότι δεν περίμεναν κλπ και 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 είναι καμπανάκι προς τις χώρες τη περιοχής και όπω είπε και ο Νάβαρχο Διακόπουλο στο άρθρο του επ' αυτού, ότι πρέπει να ξανακοιτάξουμε τι συνθήκε που έχουμε με τι χώρε τη περιοχή και του φίλου μα και να τι βελτιώσουμε, να τι αναβαθμίσουμε. Αυτό σημαίνει να έχουμε ενεργοτέρα παρουσία. Αυτό σημαίνει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Θα του κάνουμε πολύ δύσκολη την γεωπολιτική ζωή. Αυτή την αναθεωρητική νεοθωμανική γεωστρατηγική. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Ένα τουρκικό μπαϊρακτάρ το οποίο κατερρύφει. Προσέξτε, αυτό είναι μάμελ πυρομαχικά, έτσι, όπως τα βλέπετε αυτά εδώ, τα οποία έχουν θερμοβαρική κεφαλή και το μάμσε, τα οποία είναι high explosive, δηλαδή υψηλή εκκριτικότητος. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε κι εμείς. Αλήθεια, να δούμε κι εμείς τι είναι αυτά τα πράγματα. Καλό θα ήταν, ε, για σε επιστημονικού ενδιαφέροντος, γιατί άλλο. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Βίλοι και φίλε, η Τουρκία έχει χάσει πάνω από σχεδόν 28 μπαϊρακτάρ από τότε που ενεπλάκει στι επιχειρήσει στη Λιβύη. Βλέπουμε η τελευταία έγινε στι 17 Απριλίου, εκεί αυτό το UAV που βλέπετε, το TB2, το UCAV. Αυτό σημαίνει ότι ματώνει με κάποιον τρόπο στην περιοχή. Και αυτό είναι ένα σημείο τη αποφασιστικότητά τη να μπορέσει να επιβάλλει τα τελεσμένα. Εμεί δεν μπορούμε να είμαστε απόντε πρέπει να είμαστε παρόντε. Και πολύ συντόμω μάλιστα. Και όχι μόνο μα, και με άλλου συμμάχου. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Άμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα, την τελευταία. Διάλεξα τη φωτογραφία αυτή με τον αρχηγό Γεωθά, τον στρατηγό Φλόρο. Ακριβώ γιατί θέλω να σα πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που στο διάγγελμα τη 25η Μαρτίου. Θα μου πείτε τώρα έχουμε Απρίλιο. Ναι, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουμε για να καταλήξουμε σε αυτό που θέλουμε. Είπε λοιπόν ο αρχηγό Γεωθά, Προερχόμαστε από την ίδια μήτρα που έπλασε τον Αριστίδη, τον Θεμιστοκλή, τον Αλέξανδρο το Μέγα, τον Παλαιολόγο, τον Καρατσκάκη, τον Κολοκοτρόνη, τον Νικηταρά, τον Μιαούλη και τον Κανάρη, την Μπουμπουλίνα και τη Μαντομαυρογένου, τον Παύλο Μελά, τον Καμπέρο και τον Μωραϊτίνη, τον Ίτσιο, τον Κατσιμήτρο και τον Δαβάκη, τον Κατούντα, τον Κατσάνη και τον Σταυριανάκο και τόσου άλλου. Είναι η σειρά μα, η βάρδιά μα στι πολεμίστρε, στι ξηρά. Θαλάσσις και αέρο. Αυτό είναι το μήνυμα που δεν έχει σχέση με την 25η Μαρτίου μόνο. Είναι το κτήμα ΕΣΑΗ, διαπαντό του σημερινού Αγιεθά και πραγματικού ηγέτη του στρατευμένου ελληνισμού των ανώπλων δυνάμειών μα απέναντι σε εκείνου που επιβολεύονται την ανεξαρτησία μα και την κυριαρχία μα. Είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, είμαστε συνεχιστέ τη στρατιωτική παραδόσεώ του και έχουμε βάρδια στις πολεμίστρες, στην ξηρά θάλασσα και αέρα. Και τώρα που έρχεται ο Οθωμανός, καλός να έρθει. Τον περιμένουμε με τα πυροβόλα ανοιχτά και τα βλήματα έτοιμα. Τα αεροσκάφη, τα πλοία και τους στρατιώτες. Καλώς να ορίσουν. Γιατί αυτοί θα πρέπει να μάθουν ότι έχουν να κάνουν με Έλληνες οι οποίοι διαχρονικώς είναι παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν τη δινή ευέλπιδε. Σα ευχαριστώ.